Επίσης. Λοιπόν, είχαμε ακόμη ένα θανατηφόρο, κράνος, πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, το ξεχνάνε, δεν ξέρω γιατί είναι... Πείτε μας, κύριε Σουκή, είναι ενοχλητικό να φοράει κανείς κράνος? Γι' αυτό το αποφεύγουν? Για κάποιον για τον οποίο είναι πρωτόγνωρο το κράτος, σίγουρα είναι ενοχλητικό. Αλλά μιλούμε ότι παρέχει προστασία τουλάχιστον 40% σε περίπτωση για να αποφύγει κάποιος το θανάσιμο του τραυματισμού και κατά 70% τον προστατεύει από σοβαρά τραύματα. Αυτό το λένε ξεκάθαρα οι μελέτες που έχουμε υπόψη μας. Επομένως, η χρήση του προστατευτικού κράνους προβάλλει ως αδύνατη ανάγκη για τους μοτοσυκλετιστές, έστω και αν τελικά μπορεί να καταλήξει μια οδική σύγκρουση σε θανατηφόρα, αν είναι σοβαρή, γιατί αυτό εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως γνωρίζετε. Πέραν δηλαδή της χρήσης του κράνους, πρέπει να έχουν υπόψη τους άλλες σοβαρές παραμέτρους σε έναν πολύπλοκο οδικό περιβάλλον που καθημερινά εντός του οποίου καθημερινά βρίσκονται. Και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο περαιτέρω, να επεκταθούμε σε αυτό το σημείο. Παρακαλώ, αφού για να διαφωτίσουμε. Γνωρίζουμε ότι η μοτοσυκλέτα είναι αρκετά πιο ευαίσθητη σε έναν ανώμαλο οδόστρωμα ή σε έναν πλάγιο άνεμο, για παράδειγμα, ενώ είναι λιγότερο ορατή γενικά από τους οδηγούς σε σύγκριση με το αυτοκίνητο εξαιτίας του στενού της πλαισίου, παρέχοντας έτσι πιο λίγη προστασία στον αναβάτη. Επομένως, θα πρέπει να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη ότι οι πλήστες οδικές συγκρούσεις και από την εμπειρία μας με μοτοσυκλέτες έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών ή θανάσιμων τραυμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό και μπορούν να μειωθούν, όπως έχω πει, με τη χρήση κατάλληλου προστατευτικού κράνους. Και όταν μιλούμε για κατάλληλο προστατευτικό κράνος, μιλούμε για ένα κράνος το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές τις οποίες έχει καθορίσει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων βάσει διατάγματος του, το οποίο έχει δημοσιευθεί ήδη εδώ και αρκετόν καιρό στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Να πούμε ότι οι αναβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να καθίσταται ένα κράνος κατάλληλο και άρα να τους παρέχει μια επαρκή προστασία, πρέπει να γνωρίζουν καταρχήν ότι δεν πρέπει να είναι διαπερατό. Πρέπει να παρέχει μια κατάλληλη ορατότητα σε όλες τις πλευρές του, να μπορεί να δένεται έτσι ώστε σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης να μην υπάρχει, να αποφύγουν την πιθανότητα να μπορεί να φύγει από το κεφάλι τους, για να μην εκτιναχθεί δηλαδή, να επιτρέπει στον αναβάτη, να επιτρέπει στον αέρα να περάσει για να αναπνέει επαρκώς ο αναβάτης, και ενώ θα πρέπει να επιτρέπει και στον αναβάτη να φέρει η γυαλιά του υγιού όταν και όπου επιβάλλεται αυτό, όμως μπορεί να διαπιστωθεί από τους ίδιους αναβάτες όταν προβαίνουν στην αγορά του κατάλληλου κράνους. Δηλαδή, να μην περιορίζονται μόνο στο γεγονός ότι μπορεί να πληρεί τις προδιαγραφές βάσει της διαβεβαίωσης του πολιτή, αλλά και ήδη μπορούν να κάνουν έναν έλεγχο έτσι ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσον πρόκειται για κατάλληλο κράνος. Ταυτόχρονα, έναν άλλο σημείο που θα πρέπει να προσέχουν οι αναβάτες, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που διανύουμε, για την οποία, όπως θα πω και λίγο μετά, διοργανώνουμε μια εκστρατεία η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα λοιπόν αυτήν την περίοδο, οι αναβάτες επιβάλλεται να φορούν τον κατάλληλο ρουχισμό για σκοπούς προστασίας τους. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να πω εδώ ότι υπάρχει και ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητείται τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έτσι ώστε αυτός ο ρουχισμός να καταστεί υποχρεωτικός για όλους ανεξαιρέτως τους μοτοσυκλέτες. Ήδη εμείς στην αστυνομία τους αστυνομικούς μοτοσυκλετιστές μας τους έχουμε εφοδιάσει με αυτόν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Και έχει διαφανεί διαχρονικά ότι παρέχει προστασία. Το λοιπόν, επίσης ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να τους παρέχει και άνεση αλλά και προστασία από τη θερμότητα τώρα το καλοκαίρι, τα άχρηστα υλικά στον δρόμο αλλά και τα κινούμενα μέρη της μοτοσυκλέτας. Ενώ με την κατάλληλη στολή καθίστανται και επιπλέον και πιο ορατοί από τους άλλους οδικούς χρήστες. Ναι. Τώρα κύριε Σουκή, το πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται μεταξύ των νέων, έτσι, οι οποίοι όλα αυτά που λέτε τα ακούνε βερεσέ, αντιλαμβάνομαι. Παίρνουν τη μοτοσυκλέτσα, κάνουν και τα ακροβατικά τους στους δρόμους και το άλλο έχει να κάνει με τους διανομείς. Το πρόβλημα και εκεί που χρειάζεται και ενημέρωση
εκστρατείες διαφώτισης, εκεί να εστιάσετε, αντιλαμβάνομαι. Διότι εμείς, οι οδηγοί, ο καθένας οφείλει να έχει τα μάτια του 124 στον δρόμο, αλλά είσαι καθημερινά εν δυνάμει δολοφόνος, κυρία Σίκη. Μην ξέροντας αν δεξιά σου, αριστερά σου, πας να στρίψεις, μπαίνουν από μέσα, βγαίνουν από έξω, σταματάνε. Τώρα, βέβαια, έχουμε και τα πατίνια. Όλα αυτά πρέπει να μπει μια σειρά στον δρόμο από όλους. Ναι, είναι για αυτόν τον λόγο που έχουν δοθεί οδηγίες από την περασμένη εβδομάδα, έτσι ώστε να διεξαχθεί μια εντατική εκστρατεία, την οποία έχουν να σημειώσω εδώ ότι έχουμε διεξάγει και πέρσι κατά την ίδια χρονική περίοδο. Θα ισχύει μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου και αυτή θα πρόκειται για τη διοργάνωση εβδομαδιαίων σταθερών οδικών ελέγχων των μοτοσυκλετιστών και μοτοποδηλατιστών. Και κυρίως έφαση, θα δοθεί κυρίως έφαση στις σοβαρές τροχές παραβάσεις ασφαλώς, όπως είναι η επικίνδυνη οδήγηση, διότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχετε προσέξει, όπως είπατε και εσείς, μεταξύ κυρίως των νεαρών αναβατών. Έχουμε τη μη χρήση προστατευτικού κράνους για την οποία έχουμε μιλήσει. Έχουμε το θορυβώδες εξώστ, δηλαδή την έλλειψη σιγαστήρα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτούς τους κουβαντικούς θορύβους. Και σίγουρα αυτό το φαινόμενο έχει να κάνει με επιπόλαιους αναβάτες. Δεν έχει να κάνει με άλλους οι οποίοι είναι. Έχουμε και αναβάτες οι οποίοι είναι πολύ συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αλλά η πλήστη νέη, συμφωνώ μαζί σας, ότι φαίνεται από την καθημερινή μας εμπειρία ότι είναι, επιδεικνύουν μια ανάκραν επιπόλαιότητα και είναι αυτούς που θα προσπαθήσουμε να ελέξουμε σε μια προσπάθεια αναχέτησης της αυξητικής αυτής τάσης που παρατηρείται στις οδικές συγκρούσεις. Μάλιστα. Και να πούμε ότι είναι τώρα σε. Ορίστε. Λέω ότι τώρα αντιλαμβάνομαι ότι σε λίγο θα είναι σε εξέλιξη μια σύσκεψη που έχει συγκαλέσει και ο Υπουργός Μεταφορών για τα αυξημένα τροχαία θανατηφόρα. Θα ληφθούν όλες αυτές οι παράμετροι υπόψη, κυρία Σίκη, για το τι συμβαίνει στους κυπριακούς δρόμους. Βεβαίως και θα ληφθούν υπόψη και εμείς θα δώσουμε τη δική μας συμβολή ως προς το τι μπορεί άλλο να γίνει, έτσι ώστε να περιορίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά να σας πω εδώ και με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι ως αστυνομία ήδη από το 2010 εμείς δεν μένουμε με τα χέρια. Εμείς έχουμε δραστηριοποιηθεί ήδη από το 2010 και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα, το λεγόμενο Bike Safe. Έχουμε επανειλημμένα καλέσει ιδιαίτερα τους νεαρούς αναβάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Μιλούμε ότι πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αρχικά είχε εφαρμοστεί από την αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία σε συνεργασία με οργανωμένους φορείς μοτοσυκλετιστών, γενικά αναβατών, είχαν προσπαθήσει να συμβάλλουν στη μείωση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αναβατών. Και αυτό το πρόγραμμα το υλοποιούμε, όπως έχω πει, από το 2010. 10. Υπάρχει το πρακτικό μέρος και το θεωρητικό. Στο θεωρητικό μέρος προβάλλεται ένα φιλμάκι, για παράδειγμα, στην αίθουσα διαλέξεων της σχολής οδηγών εδώ στο τμήμα τροχέας. Άρα είναι και αυτό στο. Επειδή το έχουμε αναδείξει. Ωραία, λοιπόν. Και σε αυτόν τον τομέα έχουμε εκδηλώσει το ενδιαφέρον μας από πολύ παλιά και τώρα να δηλώσουμε ότι από το ερχόμενο Σάββατο επαναρχίζει αυτό το πρόγραμμα μετά από μια, θα έλεγα, μακράν περίοδο λόγω της πανδημίας. Θα το επαναρχίζουμε το από το ερχόμενο Σάββατο και ήδη εκκρεμούν ενώπιον μας κάποιες αιτήσεις και θα επαναδραστηριοποιηθούμε. Ένας άλλος επίσης τέλος τομέας στον οποίο θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να μεταδίδουμε τα μηνύματα μας στους νεαρούς, κυρίως αναβάτες, είναι μέσω του προγράμματος Road Call Safety Days, το οποίο όπου να είναι θα ενημερώσουμε, θα καλέσουμε τις διάφορους οργανισμούς να μας βοηθήσουν στο να μεταδώσουμε τα μηνύματα μας. Νομίζω πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχετε ήδη γνώση ως προς το πώς θα ενεργήσουμε. Ναι, και θα το αναδείξουμε όταν έρθει και η ώρα του, κυρία Σίκη. Σας ευχαριστώ πολύ επί του παρόντος. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά επίσης.